Μία παρέα, λέει, νέων νεαρών, ξυλοκόπησαν, λέει, μία άλλη παρέα στη Κεσαριανή. Έχουμε στη Νέα Σμύρνη τα περιστατικά που σημειώθηκαν με την σεξουαλική παρενόχληση. Έχουμε στην Αργυρούπολη που δεν έχουν περάσει νέους 13, 14, 15 ετών, γιατί οι συμμορίες σε πλακώνουν, να σπάνε το κινητό και θα πάει. Ένας αγγελικά πλασμένος κόσμος. Τώρα κάτι φταίει γι' αυτό, τι φταίει όμως. Η παρακμή. Ποια παρακμή τώρα, εντάξει. Η παρακμή, Σοφία Μάκου. Παρακμή δεν υπήρχαν, γιατί είναι, εντάξει, Μάκουσα. Όχι στο μέγεθος του δεν σήμερα, αλλά και παρακμή δεν ήταν. Λεπτά. Τι είναι, ποια είναι η παρακμή. Και τότε δεν είχατε ναρκωτικά, μας, για παράδειγμα. Τρία δικά μας παιδιά, τώρα προχθές το ξέρεις, το κάτι δεν ξέρεις την είδηση. Εσύ που είσαι εξαιρετικά επιμελής δεν την ξέρεις. Ναι. Τρία δικά μας παιδιά έσπασαν κάθε ρεκόρ στον παγκόσμιο μαθηματικό διαγωνισμό και έφτασαν στην κορυφή. Κορυφή, ναι. κορυφή. Το ξέρω τον παγκόσμιο. Έλα εδώ. Αντωνάκη, Θανασάκη, Μαρία μου, ξέρω. Τι κάνατε, παιδιά. Ήταν ένας παγκόσμιος διαγωνισμός μαθηματικών και βγήκαμε μπροστά. Α, ναι. Το ξέρει κανείς. Ξέρει όμως το Steve, πώς το λέγανε, το James, άντε μην πω. Όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, δηλαδή, άρα το θέμα ήταν στις γονείς, για να ξέρουμε το μαθηματικό παρακμή, διαγωνισμό. Αυτή είναι η παρακμή. Τους ανεβάζουμε όλους αυτούς τους τυχάρπαστους σε θρόνους και συνεχεία αυτοί κάνουν κατάχρηση του θρόνου. Αλλά ευτυχώς όμως τσακίζονται και φεύγουν από τους θρόνους που τους βάζουμε. Τους θρόνους. Φεύγουν. Τους θρόνους. Προχτές, εχθές ξέρω εγώ πότε, τα πετάξαν όλα και κάνανε μπάνιο. Τι πιο φυσιολογικό, αυτό είναι φύση. Η φύση. Ναι. Αγαπήστε τη φύση, θα σας δώσει λύση. Ναι. Αφήστε μαζί τα μίση και αρχίστε, ξέρω εγώ, το κολύμπι. Α. Τι κοιτάς. Τι κοιτάς, το συμπέρασμα, ο απολογισμός ποιος ήταν, το κολύμπι. Α, ναι, το κολύμπι. Γιατί εγώ κατάλαβα ότι η διάθεσή τους ήταν διαφορετική. Το έκανε τώρα ο παραγωγός θέαμα. Που γδύθηκαν και πέσαν στη θάλασσα κτλ. Και γδύθηκε και μια άλλη κοπελίτσα, ναι. Τα πέταξε και αυτή και δόξα τω Θεώ. Ναι. Και να τον πανηστήρι σύννεφο. Ναι. Το κολύμπι ήταν το θέμα μας. Λέω. Έτσι, όλα αυτά δείχνουν μια κατάσταση. Δείχνουν κάτι όμως. Έβγαλε και λόγο ο σύμβουλος του Ερντογάν, ο κύριος Αμτσούν. Ναι. Για τη θάλασσα. Ο οποίος με τον Μπαρά, ναι, έχει το πρόσβαση στα μεγαλύτερα κανάλια. Με τον Μπαρά του. Και θα κάνει και πάρα πολλές μεγάλες αγορές, είπε. Ότι θα συνεχίσει τα επιχειρηματικά του σχέδια στην Ελλάδα. Ωραία. Έκανε την προπαγάνδα του. Την έκανε, εντάξει. Είπε ενδιαφέροντα πράγματα. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα. Και βεβαίως. Γιατί τα χαρακτήρισε ενδιαφέροντα. Αναμενόμενα δεν ήταν. Θα τα πούμε αυθορμήτως και παρορμητικώς. Οι άλλοι χειροκροτούσαν για αυτά που είπε ο κ. Σαντζούν. Σιγά τώρα που θα είχε. Γιατί όταν συμμετείχαν στο. Γνώση και επίγνωση ο κάθε από αυτού του πιτσιρικάδε. Να δούμε το Αχτσούν. Μισό λεπτό, βιάζεσαι. Α. Βιάζεσαι. Οι οποίοι έδειξαν το υπέρμετρο ενδιαφέρον για το ξεγύμνωμα θα μπορούσαν να ξεγυμνώσουν το λόγο του Αχτσούν. Επί της ουσίας τώρα. Εμένα θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ αυτό το οποίο είπε ο κ. Αχτσούν, εάν ο κ. Ερντογάν σε αυτό το lifting που θέλει να κάνει, κολλητός του είναι να το βάλει υπουργό εξωτερικών. Να τα πει ως υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας. Αυτό θα με ενδιαφέρει εμένα. Αυτό θα τα ενδιαφέρον. Για κάτσε ρε φίλε. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Αλλά τα λέει υπό ιδιότητα μη σχετιζομένη με την κυβέρνηση. Οπότε λοιπόν βγαίνει ότι ο λαγός βγήκε μπροστά για να δούμε αντιδράσεις. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Δεν σας αρέσει ο Αχτσούν εσείς, σε εσάς. Και οι επιχειρηματικές τους. Ο Αχτσούν είναι εκπληκτικός. Εκπληκτικός. Εκπληκτικός και Αχτσούν δεν έχουμε εδώ. Δεν έχουμε εδώ. Όχι βέβαια. Και αυτό το οποίο με ενοχλεί. Ποιος είναι ο Αχτσούν, είναι ο Κοκλώνης. Κοκλώνης. Λοιπόν, ποιος άλλος είναι. Λοιπόν, δεν ξέρω. Τόσους παρουσιαστές έχουμε. Με ενοχλεί, ναι, είναι
ότι όταν ξεκινάει κάποιος να κάνει μια σύγκριση, κοιτάται εξ αρχής. Κοιτάται, δηλαδή, Ερντογάν και Έλληνες πρωθυπουργοί, πόσοι στη σειρά. Ναι. Ο Αβτσούνη, ξέρω εγώ, στον τομέα του πάνω. Με ενοχλεί, δηλαδή, να έχω ήττες από εκεί, ήττες. Με ενοχλεί. Αυτό το μέτρο σύγκριση μόνο εσείς το έχετε, δηλαδή, γιατί ο Αβτσούνη και όχι από αν εδώ. Αν είναι ψευδές, γιατί... δέχομαι αντιεπιχειρήματα, κύριε Καρτσαφέρη, είσαι λάθος. Αν, δεν ξέρω, μπορεί. Μπορεί. Εντάξει, δεν τον είδατε όμως εχθές. Μια χαρά στο παιχνίδι το ανέλαβε τα ενία, το διαχειρίστηκε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Εσείς τον θέλετε στην πολιτική τον άνθρωπο. Οικονομικά πάει πάρα πολύ καλά. Παίζει πολύ άριστα το καλά και καλά το παιχνίδι. Ναι, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή κάτσε μισό λεπτό, Σοφία. Τα χαϊδεύεις όλα. Τι τα χαϊδεύω, όλοι οι συμπέρασμα και οι αποτύπωση. Δεν καταλάβει τι έγινε. Πνιγότανε ο Αλαφούσος. Πνιγότανε. Σώθηκε. Και μπαίνει ο Αβτσούν μέσα, τον φυσουνάρι του δίνει πράγματα, ανέβηκε. Δυνάμωσε, κράτησε και τον Παναθηναϊκό, τον οποίο χάριζε τότε γιατί δεν μπορούσε να τα απεξέλθει. Ο Αβτσούνη λοιπόν αυτή είναι ο απόλυτος επικυρίαρχος του μεγαλύτερου θέλεις, του δημοφιλέστερου θέλεις, σταθμού, της χώρας. Αυτό είναι σήμερα ο Αβτσούνη. Η φωνή αυτή η φωνή είναι μόνο για ένα πράγμα. Δεν τους δουλεύουμε όλους, μας ξεφεύγει κανένας δύο. Και ανοίγει τα μάτια σ' άλλους ή προσπαθεί. Και όσο εγώ προσπαθώ να ανοίξω μάτια, να ρίχνουν τσίμπλα από τηλεοράσεως εδώ. Τσίμπλα. Ελάχιστοι είναι αυτοί που ξεφεύγουν, λέτε. Μακάρι να πολλαπλασιαστούν.